ευχαριστούμε που μας κάνετε και την εξαιρετική τιμή να είστε μαζί μας σήμερα με τους πολύ καλούς συνεργάτες σας, την κυρία Τζορτζάτου και τον κύριο Σταθακόπουλο. Κυρίες και κύριοι, με ιδιαίτερη χαρά καλοδεχόμαστε σήμερα την έκθεση του Ιδρύματος Κυκλοφορίας των Ελλήνων Σύκο Ψυχή μου, μία αληθινή κυβωτό του πολιτιστικού αποθέματος των προσφύγων, και την παρουσιάζουμε στους συμπολίτες μας με τη βεβαιότητα ότι θα ανοίξει και τη δική τους ψυχή. Με τα εγγένεια αυτή τη έκθεση, ολοκληρώνουμε στο Δήμο Κυλικής τις επιτυχικές εκδηλώσεις των Ελευθερίων και πιστεύω ότι δεν θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερος επίλογος από την εστίασή μας σε ένα ιστορικό παρελθόν που επηρεάζει και καθορίζει ακόμα τη συλλογική μας ταυτότητα. Θα ξεκινήσουμε πριν ξεκινήσουμε τους χαιρετισμούς, θα ήθελα να απευθύνω πολλές ευχαριστίες όσους συνέδραμαν για το στήσιμο αυτής της έκθεσης. Βεβαίως τους προανέφερα στον κύριο Σταθακόπουλο και στην κυρία Τζορτζάτου. Στον κύριο Βασίλη Μακρύδη, ο οποίος μας διέθεσε αντικείμενα του Λαογραφικού Μουσείου Κυλικής πολύ σημαντικά, το Λύκειο Ελληνίδων Κυλικής και την Ένωση Ποντιών Νομοκυλικής οι Αργοναύτες. Μας έχουν δώσει τις φορεσιές, την τζούκνα θα δείτε από δεξιά και την στολή της Τραπεζούντας. Τον κύριο Βαλάντη Χατζηλάρη, ο οποίος μας ομόρφινε το χώρο με τα άνθη που μας προσέφερε, την κυρία Παρθένα Τσαρίδου, την κυρία Ελευθερία Στόικου από το Τμήμα Δημιουργικού Σχεδιασμού και Ένδυσης για τη βοήθεια. Είναι μαζί μας η αντιδήμαρχη, η κυρία Κατερία Γιαννακούλα Σγκούτα, ο κύριος Θεμιστοκλής Κοσμίδης, ο κύριος Θεμιστοκλής Ανθρακίδης, ο πρόεδρος της Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και εκπροσωπεί και την Ένωση Αποστράτων Στρατού Ξηράς, ο κύριος Χαράλαμπος Παπαδόπουλος, ο κύριος Σπυρίδων Πασχάλης από την 71η Ταξιαρχία Πόντος, ο κύριος Μινάς Παπαδόπουλος, πρόεδρος της ΔΕΠ Νέας Δημοκρατίας Κυλικής, ο κύριος Θεοδωρίδης ο Κώστας, τον βλέπω πίσω μου, ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Μέσων Αποστόλων και ο πρόεδρος της Ένωσης Ποντιών Νομοκυλικής οι Αργοναύτες, ο κύριος Παναγιώτης Δαμιανίδης. Αφήνω τους χαιρετισμούς, αν έχω ξεχάσει κάτι θα το προσθέσω αργότερα. Κύριε Δήμαρχε, αν είχατε την καλοσύνη να μας κάνετε ένα χαιρετισμό και να το ακολουθήσω. Σήμερα έχουμε τη χαρά να εκφωνούμε προσωπικά έναν έναν στους παρευρισκόμενους και νομίζω ότι ήρθαν σήμερα οι εκπρόσωποι και θα έρθουν στην πορεία τα μέλη όλων των σωματείων και των εκπροσώπων για να παρακολουθήσουν το επόμενο δίμηνο την έκθεση «Σήκω ψυχή μου» που θα μας κάνει την τιμή να βρίσκεται εδώ για το επόμενο διάστημα. Και νομίζω ότι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι η έκθεση αυτή έρχεται στο κλείσιμο των Ελευθεριών του Κυλικής. Αξιότιμη κυρία Αντιπρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων, αξιότιμη κύριε Γενική Γραμματέα του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, εκλεκτή προσκεκλημένη, συνάδελφοι στην αυτοδιοίκηση, εκπρόσωποι φορέων, του στρατού, αγαπητές συνδημότητες και αγαπητοί συνδημότες. Περιποιεί εξαιρετική τιμή για το Δήμο Κυλικής η φιλοξενία της έκθεσης «Σήκω ψυχή μου» και με μεγάλη χαρά καλωσορίζουμε στην πόλη μας το ιστορικό κληροδότημα του ελληνισμού. Μια κληρονομιά που κουβαλά τις μνήμες και το τραύμα της μικρασιατικής καταστροφής και με την ψυχική δύναμη της πρώτης γενιάς των προσφύγων, μεταπλάθη τον σπαραγμό σε ελπίδα και το λιγμό σε τραγούδι για τη νέα ζωή. Ανοίγουμε λοιπόν την αγκαλιά μας σε αυτή την παραστατική τελετουργία της μνήμης που μας συνδέει με το κεφάλαιο της ζωής στις αλυσμόνιδες πατρίδες και την προσφυγική ταυτότητα στο Μητροπολιτικό Κέντρο, γιατί ακουμπά και τη δική μας γειτονιά, τον δικό μας τόπο. Σε αυτόν λοιπόν τον τόπο, σε αυτή την πόλη, ήρθαν κατά κύματα χιλιάδες πρόσφυγες από τον Πόντο, τη Θράκη, τη Στρόμιτσα, την Στενήμαχο και την Καπαδοκία και βρήκαν το κουράγιο και το θάρρος πάνω στα συντρίμια του πολέμου, μετά την επική αλλά και πολυέμακτη μάχη του Κυλικής το 1913, να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους. Ελπισμένοι, εξαθλιωμένοι από το μακρύ λασπωμένο δρόμο της προσφυγιάς και τα λιμοκαθαρτήρια στο Καραμπουρνάκι μετά το χαλασμό της μικρασιατικής καταστροφής, εγκαταστάθηκαν σε παραδείγματα οι πρόσφυγες του Κυλικής.
Έφεραν όμως μαζί τους φυλαχτό και παρηγοριά από τον τόπο του ξερισμού, ξεχωριστά ήθη και έθιμα, την ομολογία μιας ξεχωριστής λαογραφικής παράδοσης που διασώζεται με ευλάβεια μέχρι τις ημέρες μας. Η ποδιακή λύρα, το κανονάκι, η γκάιντα, το ούτι, το λαούτο έγιναν οι γητευτές του πόνου, αλλά και η μουσική γέφυρα που ενώνει μυστηριακά με το παρελθόν και μπολιάζει με την πολυμορφία της το σύγχρονο μουσικό μας πολιτισμό. Σε αυτή την έκθεση, το υλικό της οποίας μας παραχώρησε με μεγάλη ευγένεια το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, στεγάζονται και οι δικές μας μικρές ιστορίες και η μουσικότητά τους αναβλύζει συναισθήματα που είναι δύσκολο να χαθούν όσο το δοξάρι της ποντιακής λύρας προστάζει την ψυχή μας να σταθεί όρθια. Η έκθεση «Σήκω ψυχή μου», όπως ευφυώς την ονόμασε ο Διονύσης Αδόπουλος, ο ταλαντούχος μουσικός μας και θεμελιωτής της Σχολής των Ελλήνων Τραγουδοποιών, ανασυστήνει τον κόσμο του ρεμπέτη. Μας φέρνει σε επαφή με κρασιάτικα τραγούδια, με εικόνες που ακολουθούν τις νότες και τους στίχους των δημιουργών και δίνουν στο κέντημα της μνήμης τη ζωντάνια της παράδοσης. Αυτό νομίζω ότι είναι και το πιο γοητευτικό στοιχείο της έκθεσης. Θέλω ειλικρινά να χαιρετήσω τη γενναιόδορη πρωτοβουλία του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον κοινοβουλευτισμό και την δημοκρατία, να επικοινωνήσει στο Κλικής και σε σημαντικούς σταθμούς της χώρας μας τους σκοπούς αυτής της έκθεσης και να ευχαριστήσω όλους τους συντελεστές της στο πρόσωπο του κυρίου Χατζηβασιλείου και των συνεργατών του κυρίου Σταθακόπουλου και της κυρίας Τζορτζάτου που φρόντισαν με επιμέλεια και την παραμικρή λεπτομέρεια. Ευχαριστώ θερμά τον Αντιπρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, τον κύριο Γεωργαντά, και τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Θέμη Κοσμίδη, γιατί άνοιξαν τους διάλογους επικοινωνίας του Δήμου μας με το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον κοινοβουλευτισμό και τη δημοκρατία, για να μπορούμε όλοι μας σήμερα, με παρακολούθημα την κοινή εκδήλωσή μας, να δούμε και να εκτιμήσουμε τους θησαυρούς του μουσικού πολιτισμού μας, μιας περίοδου που έχει σημαδέψει τον ελληνισμό. Πιστεύω αυτή η επικοινωνία να είναι απαρχή για μια θαυμάσια συνεργασία που θα έχει και συνέχεια, μιας και δεν σας κρύβω την επιθυμία του Δήμου Κλικής να αναδείξει τη δική σας συνδρομή, το πλούσιο αρχείο του Ιδρύματος της Βουλής, για να γίνουν κτήματα στους πολιτών μας τα τεκμήρια της ιστορίας του. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερη συγκυρία για την παρουσίαση της έκθεσης αυτής, ούτε χρονικά ούτε τοπικά. 110 χρόνια από τη μάχη του Κλικής. Την αιματηρότερη μάχη της νεοελληνικής ιστορίας. Μια μάχη η οποία έχει τη σφραγίδα της για την περιοχή, καθώς σήμανε την απελευθέρωση του Κλικής, αλλά και τη σταθεροποίηση της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης. Αλλά ταυτόχρονα ήταν και η απαρχή της δημιουργίας της πόλης του Κλικής όπως τη γνωρίζουμε, με τους πρόσφυγες οι οποίοι τα επόμενα χρόνια ήρθαν και εγκαταστάθηκαν στο Κλικής. Η ταυτότητα του Κλικής είναι καθαρά προσφυγική. Η ζωή της πόλης είναι ουσιαστικά μια ζωή 100 ετών. 100 ετών στην οποία μπόρεσαν, συνυπήρξαν, δημιούργησαν, ανέπτυξαν την περιοχή από πρόσφυγες από την Περσία, από τη Θράκη, από τη Στρούμιτσα, όλοι μαζί με όποιους άλλους από άλλες ράτσες βρίσκοντας στην περιοχή, μπόρεσαν και δημιούργησαν ένα πολιτισμικό μείγμα το οποίο μόνο θετικό αποτύπωμα έχει αφήσει στην περιοχή. Είναι λοιπόν πολύ καλή η συγκυρία η χρονική 111 χρόνια από τη μάχη του Κλικής, αλλά ταυτόχρονα είναι και πολύ εξαιρετικό που το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον κοινοβουλευτισμό και τη δημοκρατία δίνει σήμερα την αφορμή να μπορούμε και εμείς να μοιηθούμε στο περιεχόμενο της έκθεσης, μιας έκθεσης η οποία ουσιαστικά περιγράφει αυτό που έχουν ζήσει οι πρόγονοί μας στο Κλικής. Γιατί οι μνήμες είναι ζωντανές, είναι παρούσες σε κάθε μία από τις δράσεις τις κοινωνικές στο Κλικής. Στο Κλικής δεν μπορεί να υπάρξει καμία δράση, καμία πρωτοβουλία χωρίς να έχει ως αφετηρία αυτές τις εικόνες, αυτές τις μνήμες, αυτές τις αξίες με τις οποίες οι πρόσφυγες ήρθαν εδώ, εγκαταστάθηκαν και βοήθησαν στην ανοικοδόμηση της περιοχής και στην ανάπτυξη της περιοχής. Κύριε Γραμματέα του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων, να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας και τους συνεργάτες σας και να σας πω κάτι το οποίο ίσως
διαφεύγει, αλλά είναι σημαντικό να το αναδείξω για ακόμη μια φορά σήμερα, γιατί καταδεικνύει και την ιστορικότητα του τόπου. Στο μνημείο της μάχης του Κλικής, η μάχη έγινε το 1913, όπως γνωρίζετε, 21η Ιουνίου και τα Ελευθέρια είναι που γιορτάζουμε τώρα την ολοκλήρωση των Ελευθέριων, στα εγγένεια του αγάλματος, του μνημείου που υπάρχει, και υπάρχει και ένα άγαλμα για τους πεσόντες εκείνης μάχης, ήταν παρόντες ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο Κωστής Παλαμάς και ο Γιώργος Παπανδρέου ως υπουργός τότε παιδείας. Η παρουσία των τριών αυτών ανδρών, λίγα χρόνια μετά τη μάχη, καταδεικνύει το πόσο τότε που ήταν νοπές ακόμα οι εικόνες, ήθελαν να αναδείξουν τη σημαντικότητα της συγκεκριμένης μάχης και γι' αυτό βρέθηκαν και τρεις εδώ. Ξέρουμε όλοι ότι ο Κωστής Παλαμάς σπάνια έβγαινε από την Αθήνα. Με την ευκαιρία αυτή, και κάνω και μια έκκληση προς τον πρόσκληση και έκκληση προς τον Δήμο, να δούμε και αυτή τη διάσταση της παρουσίας του Κωστή Παλαμά στο μνημείο του Κλικής, θα πρέπει να αναδείξουμε και αυτές τις πτυχές που νομίζω δεν έχουν αναδειχθεί όσο θα έπρεπε ούτε για τον τοπικό πολιτισμό ούτε γενικότερα. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό μέσα από τέτοιες δράσεις και αξίζουν συγχαρητήρια σε όλα τα στελέχη του Δήμου που πραγματικά τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει μια υπερπροσπάθεια η οποία νομίζω ότι έχει συγκεκριμένο αποτύπωμα, να μπορέσουμε να δώσουμε περισσότερο χώρο σε όλες αυτές τις μνήμες που έρχονται από το παρελθόν και είναι πολλές και οι οποίες τονώνουν και το αίσθημα των κατοίκων της περιοχής, αλλά ταυτόχρονα και κρατάνε ζωντανές τις μνήμες και τις θύμησες. Συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές αυτής της πολύ ωραίας δράσης. Είμαι σίγουρος ότι η συνεργασία αυτή θα έχει και συνέχεια. Δημάρχε, κύριε Πρόεδρε, φίλες και φίλοι, είναι μεγάλη τιμή για το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων η παρουσία του σήμερα στο Κλικής και πρέπει να πω ότι είναι και για μένα μια σημαντική μέρα, γιατί έχω μια σχέση με το Κλικής, καθώς παρουσιάστηκα εδώ στο στρατό, στο 604. 604, δεν ήταν. Ναι, ακόμα. Και πρέπει επίσης να πω, πως δραμηνός, ότι σας ζηλεύω για αυτό το λαμπρό χώρο, για αυτή την φανταστική εγκατάσταση που έχει γίνει η παλιά καπνοποθήκη της Αυστροελληνικής, που στολίζει την πόλη σας και είμαι βέβαιος ότι θα σας βοηθήσει να κάνετε πολλά ακόμα πράγματα πάρα πολύ σημαντικά. Τώρα, αυτή η έκθεση ήταν ο τρόπος με τον οποίο το Ίδρυμα της Βουλής θέλησε να τιμήσει ένα μεγάλο γεγονός και τους ανθρώπους μας που το πέρασαν, τους προγόνους μας. Και η έκθεση αυτή έχει πράγματι, ήταν επί σχεδόν 2 χρόνια στην Αθήνα ανοιχτή, έχει επίσης μετακινηθεί σε πολλά άλλα μέρη, κυρίως στην Βόρεια Ελλάδα, Μακεδονία και Θράκη. Έρχεται δε εδώ μετά από πρόταση που είχε γίνει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος της Βουλής στην τελευταία του συνεδρίαση από τον κύριο Νατσιό, τον πρόεδρο της Συνέλευσης. Αλλά πρέπει να τονίσω την εξαίρετη υποδοχή, την τιμητική υποδοχή που μας έγινε, τη μεγάλη βοήθεια και συνεργασία από το Δήμο, αλλά και την κινητοποίηση όλων των άλλων παραγόντων του Κλικής, ώστε να εμπλουτιστεί αυτή η έκθεση, γιατί έτσι πρέπει να γίνει, και με υλικό της κοινωνίας στην οποία παρουσιάζεται. Πρέπει να πω επίσης ότι είναι μία μόνιμη οδηγία του Προέδρου της Βουλής, του κ. Τασούλη, ότι το Ίδρυμα της Βουλής δεν είναι ένας αθηναϊκός οργανισμός. Το Ίδρυμα της Βουλής απευθύνεται σε όλο το ελληνικό λαό, σε όλο το Αθήνος. Και κατά τούτο είναι όχι απλώς υποχρέωσή μας, είναι αυτονόητο χρέος να κινηθούμε, να έρθουμε σε όποια πόλη μας τιμήσει με μια τέτοια πρόσκληση, όπως κάνατε εσείς, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχε, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, αυτή η έκθεση, ομολογώ ότι μπορεί να είναι λίγο περίεργη. Θα περίμενε κανείς, ας πούμε, από το Ίδρυμα της Βουλής να κάνει μια έκθεση για την εγκατάσταση των πληθυσμών, για τα θεσμικά ζητήματα. Αλλά
αποφασίσαμε να πάμε σε ένα τέτοιο θέμα, στη μουσική των προσφύγων. Γιατί η μουσική, ίσως είναι λίγο αναπάντεχο το θέμα, γιατί η μουσική ενσωματώνει, παρουσιάζει, καταγράφει βίωμα, ταυτότητα και σύμβολο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το Ίδρυμα ήθελε να το τονίσει ιδιαίτερα με αφορμή το μεγάλο γεγονός του 1922. Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής ήταν ο Διονύσης Σαββόπουλος από ένα τραγούδι του οποίου, ένα στίχο του οποίου πήραμε και τον τίτλο μας. Και δούλεψαν επίσης πάρα πολλοί άλλοι άνθρωποι, ο Λάμπρος Λιάβας, ο καθηγητής Εθνομουσικολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, πολλοί συνάδελφοι ιστορικοί, η κυρία Καμιλάκη, η λαογράφος. Είναι μια έκθεση για στην οποία έγινε πάρα πολύ δουλειά από πάρα πολύ κόσμο. Και τη βλέπετε σήμερα όπως με πάρα πολύ όμορφο τρόπο την διαμόρφωσε ο κύριος Σταθακόπουλος, ο προϊστάμενος του τμήματος εκθέσεων του Ιδρύματος και η κυρία Τζορτζάτ από το τμήμα εκθέσεων. Τι θέλει να κάνει αυτή η έκθεση, ποια ήταν, αν θέλετε, και μία. Είναι μια σκέψη κυρίως από τον κύριο Σαββόπουλο, την αποδεχόμασταν όλοι. Εδώ μιλάμε για ένα τραύμα, για το μεγαλύτερο τραύμα στην τρισχιλιετή ελληνική ιστορία. Είναι μια καταστροφή ασύλληπτη, για πρώτη φορά μετά από 3.000 χρόνια δεν μιλάει η ελληνική γλώσσα στην απέναντι ακτή του Αιγαίου, στον Πόντο, στην Καπαδοκία. Αλλά, ξέρετε, πρέπει προφανώς αυτή η έκθεση, και ασφαλώς και το κάνει, πρέπει να μας αποδώσει το θρήνο για την καταστροφή. Αλλά όχι μόνο το θρήνο. Αυτό ήταν η βασική μας άποψη, η άποψη του κυρίου Σαββόπουλου. Ταυτόχρονα αυτή η έκθεση αποσκοπεί και να γιορτάσει αυτό που είμαστε σήμερα. Να γιορτάσει το γεγονός ότι δεχτήκαμε αυτή την καταστροφή, οι πρόγονοί μας, οι άνθρωποι που ήρθαν από εκεί, πώς ήρθαν, μπορούμε να το φανταστούμε, πώς έζησαν σε μια χώρα μικρή, ιτημένη, κατεστραμμένη, χρεοκοπημένη, αλλά πάτησαν στα πόδια τους, δημιούργησαν, φτιάξανε τη σύγχρονη Ελλάδα. Δεν τα πήγαν καθόλου άσχημα. Μάλιστα μπορώ να σας πω ότι το 1922, αν μας έβλεπε ένας ξένος, θα έλεγε ότι θα θεωρούσε ότι θα τα πηγαίνουμε πολύ καλά. Αλλά τα πήγαμε πάρα πολύ καλά και θέλουμε να γιορτάσουμε με αυτή την έκθεση, όχι μόνο να θρυνήσουμε, αλλά και να γιορτάσουμε αυτό που είμαστε. Την ταυτότητά μας σήμερα, τα σύμβολά μας σήμερα. Και με αυτόν τον τρόπο να τιμήσουμε τους ανθρώπους μας, τους ανθρώπους που ήρθαν τότε, τους ανθρώπους της δεύτερης γενιάς που πάτησαν στα πόδια τους και χτίσανε, και μετά τις επόμενες γενιές, εγώ ανήκω στην τρίτη παραδείγματος χάρη, τα παιδιά μου στην τέταρτη. Η μητέρα μου ήταν ποντία. Και νομίζω ότι θα δείτε πως από την πλευρά του Ιδρύματος αυτή η έκθεση ενσωματώνει μακρόχρονη δουλειά, ενσωματώνει μεράκι και ενσωματώνει, επιτρέψτε μου να πω, αγάπη. Αγάπη όχι μόνο για την ιστορική αλήθεια, όχι μόνο για τη μουσική, αλλά αγάπη πρώτα απ' όλα για τους ανθρώπους μας, για τους προγόνους μας που ήρθαν από εκεί, μέσα στη φωτιά και το μαχαίρι και το θάνατο, τους ανθρώπους μας που χτίσανε στη δεύτερη γενιά, και με αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι μπορούμε να τους τιμήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, για την τόσο καλή συνεργασία, και σας λέω ότι το Ίδρυμα της Βουλής, κύριε Δήμαρχε και κύριε Πρόεδρε, είναι πάντα στη διάθεση του Κυρικής, ώστε να οργανώσουμε και άλλα πράγματα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, και ξεκινάμε πριν από την καταστροφή. Έχουμε έτσι ομαδοποιήσει τις χαμένες πατρίδες σε 7 περιοχές, 7 χαμένες πατρίδες. Την εικαστική επιμέλεια της έκθεσης είχε ο κύριος Αλέξης Κυριτσόπουλος, ο εικαστικός συνεργάτης του Διονύση Σαββόπουλο, οπότε εδώ έχει φτιάξει έναν χάρτη αυτών των χαμένων των 7 πατρίδων. Όχι χαμένων. Τον αλυσμόνητο, τον αλυσμόνητο. Τον αξέχαστον. Άρα λοιπόν έχουμε την Ανατολική Ρωμιλία, τη Βόρεια Θράκη δηλαδή, την Ανατολική Θράκη, έχουμε χωριστά την Κωνσταντινούπολη και την περιοχή της Προποντίδας. Έχουμε μετά αυτό που χοντρικά ονομάζουμε Ιωνία, που στην πραγματικότητα περιλαμβάνει και την Αιωλίδα και την Ιωνία και την Λυκία κάτω. Χωριστά επίσης τη Σμύρνη, λόγω επίσης του ειδικού της Βάρους. Και μετά προχωρώντας προς Ανατολάς, έχουμε την Καπαδοκία και τέλος τον Πόντο. Και τον μέσα Πόντο και τον έξω Πόντο. Και ουσιαστικά λοιπόν, σε κάθε μία τέτοια ενότητα υπάρχουν αυτά τα τάμπλετ, στο οποίο ο επισκέπτης μπορεί να επιλέγει και να ακούει τα τραγούδια. Εδώ θα ακούσει ακριβώς τραγούδια
όπως έχουν καταγραφεί πριν από την μικρασιατική καταστροφή. Έχουμε επίσης τους πρώτους πρόχειρους καταβλημούς πρωτίων στη Μακεδονία. Εδώ πρέπει κανείς να αναφέρει τη συνδρομή της ΕΑΠ, της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων, διότι η νεοσύσταστη τότε κοινωνία των εθνών ιδρύει αυτόν τον οργανισμό, γιατί το ελληνικό κράτος, το ηττημένο και καθημαγμένο ελληνικό κράτος, δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει το Υπουργείο Πρόνοιας και Περιθάλψεως. Όρος της κοινωνίας των εθνών για την ΕΑΠ είναι ο διευθυντής της, ο πρόεδρος της, να μην είναι Έλληνας, γιατί ακριβώς γνωρίζανε ότι είμαστε στην εποχή των παθών του εθνικού διχασμού και πόσο αυτά τα χρηματικά ποσά θα ήταν ευάλωτα σε αυτές τις ταρακώδεις περιόδους. Οπότε, πρώτος πρόεδρος, ο Henry Morgenthau, ο Αμερικανός διπλωμάτης που ουσιαστικά έδωσε τα πάντα για την αποκατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα. Και σε αυτή την ενότητα λοιπόν, πάλι ο επισκέπτης θα ακούσει τραγούδια για την καταστροφή πλέον. Έχει αλλάξει η θεματολογία των τραγουδιών, για παράδειγμα. Σαν της Μύρνης το Γιαγκίνι. Το Γιαγκίνι είναι ο εμπρισμός. Έτσι της Μύρνης. Φωτιά. Φωτιά, ακριβώς. Φωτιά που μπαίνει επίπεδο. Τραγούδια σε κάθε ταμπλετάκι που μπορεί ο επισκέπτης να διαλέξει. Το τι σε μένει εσένα, για παράδειγμα. Κάει και έγινε στάχτη, λέει ο Στέφανος. Και έβγαλε και μάλ το άχτη. Και μάλιστα έχει και την εκπληκτική στροφή που λέει κάηκε και ένα σχολείο που ήταν παρθεναγωγείο, κάηκε και μια δασκάλα που ήταν άσπρη σαν το γάλα. Και ουσιαστικά τι περιγράφει, ποια πόλη έχει παρθεναγωγείο, μια μεγάλη πόλη, μια μητρόπολη. Ποια κοπέλα μπορεί να είναι άσπρη σαν το γάλα, η κοπέλα που είναι από μια μεγαλαστική οικογένεια που δεν χρειάζεται να εργάζεται έξω στα χωράφια. Τότε τη λευκότητα του δέρματος ήταν ακριβώς το ζητούμενο της ομορφιάς. Άρα το τραγούδι αυτό, αναπολώντας την καταστροφή, μάλλον ενθυμούμενο την καταστροφή της Μύρνης, περιγράφει τη μητρόπολη αυτού του ελληνισμού με τον πλούτο της. Κάηκαν αγορές και μπεζεστένια. Άρα λοιπόν, δεκαετία του 20, το μεγάλο κτίριο των παλιών ανακτόρων είναι το εσωτερικό του κατεστραμμένο, το διεκδικούν πολλά υπουργεία, υπηρεσίες. Γιατί λοιπόν είναι εκατοντάδες πρόσφυγες μαζεμένοι απ' έξω τον χειμώνα του 2022-2023? Διότι μέσα σε αυτό το κτίριο στεγάστηκαν όλες οι μεγάλες φιλανθρωπικές οργανώσεις. Η American Near East Relief, η περίφημη Near East που έχουμε στην Κεσαριανή αντίστοιχα. Τα περίφημα εργαστήρια Μπενάκη, όπου η Πινελόπη Δέλτα, με λεθά του Εμμανουήλ Μπενάκη, φιλοξενούσε 150 ορφανές μικρασιάτισες στους πάνω ρόφους του κτιρίου. Είχε ιδρύσει οικοτροφείο όπου μαθαίνανε ραπτική και χειροτεχνίες και μάλιστα το λεγόμενο παλατάκι που είναι το φυλάκιο σήμερα και το στούντιο του καναλιού της Βουλής, όπως μπαίνουμε, ήταν το πρατήριο, το πολιτήριο των εργοχείρων των ορφανών κοριτσιών για να μπορεί να αυτοχρηματοδοτείται αυτή η υπηρεσία. Είχαμε επίσης την περίφημη Χάνθη, χριστιανική αδελφότητα. Και το πιο σημαντικό και συγκινητικό απ' όλα, εδώ ήταν το γραφείο του Ερυθρού Σταυρού Ευρέσεως Εχμαλώτων. Όλοι αυτοί που είχαν χαθεί στα μελέτα μπορούν στα τάγματα εργασίας, οι χαμένες, διασπαρμένες οικογένειες εντός της Ελλάδας. Ένας αδελφός ήταν στη Νέα Ιωνία Βόλου, άλλος αδελφός ήταν στη Νέα Λικαρναζό. Πώς θα επανενωθούνε? Συνέρεαν στο κτίριο των παλιών ανακτόρων και από το γραφείο Εχμαλώτων ψάχνανε πληροφορίες και επίσης πέραν και το ημερήσιο εισιτηρέσιο που έδινε το φτωχό ελληνικό κράτος στους πρώτους πρόσφυγες. Νάτι εδώ πέρα που περιμένουν έξω από τα σκαλιά σήμερα της Βουλής. Αυτές είναι φωτογραφίες από τη βιβλιοθήκη του Κογκρέσου, του Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, ο οποίος επίσης συνέβαλε πάρα πολύ. Είναι λοιπόν μια νέα δύσκολη πατρίδα. Βλέπουμε στην Τούμπα, για παράδειγμα, οι πρώτοι οικισμοί. Το πολύ πολύ συγκινητικό, αυτή εδώ είναι η Αχυροποίητο στη Θεσσαλονίκη. Κατεστραμμένη από τη μεγάλη πυρκαγιά του 1917. Μπήκανε μέσα οι πρόσφυγες, είχαν κρεμάσει, βλέπετε τις κουβέρτες, είχαν σχηματίσει μικρές κάμαρες. Ο Γιώργος Ιωάννου, ο μεγάλος πεζογράφος της Θεσσαλονίκης, περιγράφει πάρα πολύ ωραία στο δίηγημά του «Η Παναγία Ερευματοκρατόρισσα» πώς από την προποντίδα οι πρόσφυγες διέσωσαν την εικόνα της Παναγίας, η οποία ρύθμιζε και προστάτευε τους χυμάρους και τα ρεύματα, ήταν η Ρευματοκρατόρισσα,
και τη φέρανε μέσα στην αχυροποίητο και είχαν την εικόνα και απέδιδαν τιμή στην εικόνα και ζούσαν στην αχυροποίητο και όταν μετά αναστηλώθηκε η αχυροποίητος παρέμεινε η εικόνα και περιγράφει. Περιγράφει ακριβώς ο Ιωάννου σε αυτά τα αποσπάσματα την ιστορία της εικόνας. Βλέπετε λοιπόν πώς σιγά σιγά οι πρόσφυγες προσπαθούν να ενσωματωθούν σε αυτή τη δύσκολη, φτωχή νέα πατρίδα. Έχουμε μια πρώτη πρόχειρη απογραφή του 23, η οποία δεν είναι αξιόπιστη, όμως πλέον όταν τα πράγματα έχουν καταλαγιάσει και ξεκινάει η μεγάλη τετραετία της κυβέρνησης Βενιζέλου το 28, επιτέλους το ελληνικό κράτος μπορεί να διεξαγάγει μία απογραφή η οποία θα έχει αξιόπιστα αποτελέσματα. Παρεμπιπτόντως, όλες αυτά τα αποτελέσματα των απογραφών για κάθε χωριό, αν σας ενδιαφέρει, είναι ανερτημένες σε αρχεία PDF στο αρχείο του Εθνικού Τυπογραφείου. Είναι πολύ συγκινητικό, μπορεί κανείς να βρει το χωριό του, πώς ήταν, γιατί καταγράφουν άντρες, γυναίκες, παιδιά, από ποιες περιοχές είχαν έρθει. Με βάση λοιπόν αυτή την απογραφή, εμείς έχουμε κρατήσει τα σημερινά όρια των νομών για να είναι πιο εύκολο διάβαστος ο χάρτης, γιατί τότε οι νομοί ήταν πιο μεγάλοι. Με συγχωρείτε, δεν θα το πει. Το έχει κάνει ο Γιώργος. Δηλαδή έχει πάρει εκείνη την απογραφή και έχει προσαρμόσει τα ποσοστά στα σημερινά όρια. Δηλαδή είναι μια απίθανα μεγάλη δουλειά. Απλώς δεν θα το πει ότι το έκανε ο ίδιος. Πραγματικά δηλαδή είναι μια καταπληκτική δουλειά, ένα έργο αναφοράς. Και την έχουμε δημοσιεύσει το χάρτη αυτό στον τόπο που είχαμε βγάλει. Και στον τόμο για τους πρόσφυγες, αλλά και στην ψηφιακή εκδοχή. Και στον κατάλογο. Και στον κατάλογο. Είναι δηλαδή μια δουλειά που έγινε εξ αρχής και έγινε από το μεράκι του. Δηλαδή, εγώ δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα μπορούσε να γίνει. Μόνος του το σκέφτηκε και το έκανε. Το έγκλημα της Βουλής είναι κάνει αυτό. Ήθελα να σας πω το εξής λοιπόν. Το μεγαλύτερο ποσοστό. Όσο πιο έντονο είναι το κόκκινο χρώμα σε ένα νομό, τόσο υψηλότερο είναι το ποσοστό των προσφύγων επί του συνολικού πληθυσμού. Νομίζω ότι η ελληνική ιστορία των αρχών του 20ου αιώνα μιλάει από μόνη της. Παλαιά Ελλάδα πριν από τους Βαλκανικούς πολέμους βλέπετε το χρώμα είναι περισσότερο κίτρινο. Τι συμβαίνει στις νέες χώρες, τις άρτια απελευθερωθήσεις δηλαδή μετά τους δύο Βαλκανικούς, Ήπειρο, Μακεδονία, πιο μετά η Δυτική Θράκη, τα μεγάλα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και η Κρήτη, είχαν παραμείνει περίπου μισό εκατομμύριο ακριβώς μουσουλμάνοι. Άρα λοιπόν, όταν τον Ιανουάριο του 23 στη Λοζάνη, που ήδη βρίσκεται ο Βενιζέλος στις διαπραγματεύσεις, υπογράφεται το σύμφωνο της ανταλλαγής των πληθυσμών προκειμένου να πάψει αυτή η χαοτική, ανεξέλεγκτη φυγή των προσφύγων και όσο γίνεται τα πράγματα να πλαισιωθούν, εκεί λοιπόν ακριβώς συμφωνούν ότι το κριτήριο, αυτό έχει ενδιαφέρον, ήταν αποκλειστικά και μόνο η θρησκεία. Όχι η γλώσσα, ούτε η συνείδηση, οτιδήποτε άλλο, ήταν, ήταν η θρησκεία. Και έτσι λοιπόν ακριβώς μισό εκατομμύριο μουσουλμάνοι θα φύγουν από τις λεγόμενες νέες χώρες και ένα εκατομμύριο περίπου 200.000 Έλληνες θα έρθουν έως και το 24, οι Καπαδόκες έρχονταν ακόμα και μέχρι το 24, σταδιακά λοιπόν να εγκατασταθούν. Γιατί λοιπόν στις νέες χώρες, αφενός γιατί όσο αφορά την αγροτική αποκατάσταση υπάρχουν ελεύθερα εδάφη καλλιεργήσιμα που τα έχουν εγκαταλείψει οι μουσουλμάνοι και επίσης ακριβώς γιατί πρέπει να πυκνώσουν. Έχει ενδιαφέρον η εξαίρεση. Στην παλιά Ελλάδα, μόνο ο νόμος Αττικής, για ποιο λόγο, γιατί έχουμε και πολιτικό στίγμα. Η παλιά Ελλάδα είναι παραδοσιακά με τον Κωνσταντίνο, με τον βασιλιά. Οι νέες χώρες, οι πρόσφυγοι είναι με τον Βενιζέλο. Άρα η Αθήνα πρέπει να εξισορροπηθεί και με πληθυσμούς οι οποίοι θα υποστηρίζουν ουσιαστικά τον Βενιζέλο. Βλέπετε για παράδειγμα. Στην Αθήνα ένα στους τρεις είναι πρόσφυγες, 129.000 περίπου πρόσφυγες. Στον Πειραιά το 40%, 100.000. Σε όλη την Αττική ένα στους τρεις. Έχει ενδιαφέρον επίσης κάτι, ότι στην παλιά Ελλάδα, ακόμα και σε περιοχές που έχουν ελάχιστους πρόσφυγες, οι μεγάλες πόλεις έχουν. Η Αχαΐα, για παράδειγμα, μόλις το 5,5% στον νομό είναι πρόσφυγες. Όμως στην Πάτρα, δηλαδή από τις 10.000 πρόσφυγες, οι 7.000 είναι στην Πάτρα. Γιατί φτηνά εργατικά χέρια. Όσοι δεν είναι στην αγροτική αποκατάσταση είναι στα εργοστάσια. Και έτσι λοιπόν φτάνουμε τώρα λοιπόν πάνω στην Μακεδονία, όπου βλέπετε ότι τα πρωτεία έχει ο νομός Κιλκής με συνολικά σχεδόν 72% να είναι πρόσφυγες. Τότε ήταν μέρος του νομού Θεσσαλονίκη. Θα παρουσιάσει στο αστικό ψηλό κοινό της Αθήνας το ρεμπέτικο. Σαν να τους λέει μη φοβάστε, έρχεται από τα βάθη των αιώνων, είναι ελληνική μουσική που κουβαλάει ρίζες. Και φυσικά, χάρη στο Μάνο Χατζηδάκη, το ρεμπέτικο θα αρχίσει να μπαίνει και στα καλά αστικά σπίτια. Και εδώ ακριβώς έχουμε το αποτέλεσμα αυτής της
υποδοχής, που είναι αυτό που σήμερα ονομάζουμε εμπολής έντεχνο. Το πώς πλέον και οι Ελλαδίτες συνθέτες δεκαετίες 50-60 θα αγκαλιάσουν αυτά τα ακούσματα, θα τα παντρέψουν, ή αντίστοιχα δεύτερης και τρίτης γενιάς πρόσφυγες θα επιστρέψουν στις ρίζες τους, ή το Καζαντζίδης που θα επιστρέψει και θα ηχογραφεί για παράδειγμα τα ποντιακά τραγούδια, ή ας πούμε βλέπουμε έναν Θεσσαλό, τον Καλδάρα, να ηχογραφεί τη Μικρασία για παράδειγμα. Άρα λοιπόν από τη δεύτερη και τρίτη γενιά έχουμε το πάντρεμα αυτών των δύο μουσικών κληρονομιών, της ελλαδίτικης και της προσφυγικής. Είναι αυτή ακριβώς η γαλάζια ενότητα που παιδί της είναι φυσικά και ο επιμελητής της έκθεσης, ο Διονύσης Σαββόπουλος, είναι ο κύριος Σαββόπουλος, είναι από Κωνσταντινούπολη και από Ανατολική Ρωμιλία η καταγωγή του, και έχει αναφέρει το πως τα πιο παλιά παιδικά του ακούσματα είναι τα τραγούδια που άκουγε από αυτές τις περιοχές. Και εδώ είναι η ώρα της καταστροφής. Ουσιαστικά το πρώτο πέρασμα, δηλαδή κατευθείαν στα νησιά του, αν δει κανείς οι Ινούσες, είχαν 2.000 κατοίκους, οι Γίνοι είναι πρόσφυγες. Με τον πληθυσμό των Ινούσων, κατευθείαν από το Τζεσμέ, πέρασαν απέναντι. Ναι. Αρχίζουμε λοιπόν στις Κυριακές, να ανοίγουν το ραδιόφωνο και να ακούνε αυτό. Είναι οι αναζητήσεις του Ερυθρού Σταυρού όλων των χαμένων. Μέχρι τη δεκαετία του 70, τις Κυριακές τα μεσημέρια. Κάναμε καπνά τη μάμα και τα κουμπάκια. Καθόντουσαν ακριβώς στο ραδιόφωνο προσπαθώντας να επανασυνδεθούν με τον χαμένο αδερφό, με το χαμένο παιδί. Και μαρτυρία της Δόμνας Αμίου, στη Κεσαριανή, και σκίτσα από τις προσφυγικές γειτονίες της Κεσαριανής. Νομίζω ότι